Οι έντονε ανησυχίε για τι μεταλλάξει αλλά και για τρίτο κύμα πανδημία κορονοϊού δεν αφήνουν περιθώρια στου λοιμοξιολόγου να ανάψουν το πράσινο φω για άνοιγμα καφέ, μπαρ και εστιατορίων. Ούτε το Φεβρουάριο. Μάλιστα, δύο είναι τα σενάρια που είναι τα πιο πιθανά να συμβούν. Άνοιγμα των καταστημάτων εστίαση στι 15 Μαρτίου για να μην χαθεί η καθαρά Δευτέρα ή λίγο πριν το Πάσχα. Η εστίαση έχει δρόμο ακόμα για να ανοίξει. Είναι προφανέ ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το Φεβρουάριο καν. Πάμε για κάποιε μήνε ενδεχομένω το Μάρτιο ή και αργότερα, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Οι επαγγελματίε τη εστίαση είδαν το 2020 να εξαφανίζεται το 50% του τζίρου του. Αυτό σημαίνει πω χάθηκαν από την εστίαση 4 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουν να χάνονται 600 εκατομμύρια ευρώ για κάθε μήνα lockdown. Ο Σωτήρη Λαδιά κάθε μέρα ανάβει τα φώτα και στρώνει τα τραπέζια στο εστιατόριο, που διατηρεί ω αίθουσα εκδηλώσεων για γάμου και βαπτήσει. Ελπίζει να επαναφέρει σύντομα του 18 υπαλλήλου που έχει σε αναστολή και να το λειτουργήσει κανονικά προτιμούμε καλύτερα να είμαστε κλειστοί αυτή την περίοδο και να πεις ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε το κανονικό μας ξεκίνημα όταν θα είναι έτοιμα τα καταστήματα για να λειτουργήσουν και κατάλληλες οι συνθήκες για να μπορέσουμε και να τα απεξέλθουμε και στα έξοδά μας. Ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήματος πληρώνει 4.500 ευρώ ενίκιο το μήνα και από την επιστρεπτέα προκαταβόλη 5 πήρε μόλις 4.000 ευρώ συνολικά για τρει μήνες. Την ίδια ώρα τα πάγια τέλη του παραμένουν ίδια και αμετάβλητα με κορυφή τα δημοτικά τέλη και ο τζίρος του μηδαμινό. Αυτό που έκανε η Πέμπτη επιστρεπτέα ήταν να γεμίσει τον κλάδο με συναισθήματα αγανάκτησης, οργής, φόβου, αβεβαιότητας για το μέλλον του. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται ήδη μέτρα στήριξη ειδικά στοχευμένα για τον κλάδο της εστίασης, που θα ανακοινωθούν σύντομα.